την Ξάνθη επισκέπτεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ως επίσημος προσκεκλημένος στις αρτές των ελευθεριών της πόλης και της 26ης επετείου ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό στις 4 Οκτωβρίου του 1919. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο αεροδρόμιο ο Μέγας Αλέξανδρος στη Χρυσούπολη γύρω στις 9.30 το πρωί της Κυριακής. Εκεί τον υποδέχτηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος, η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ενώ παιδιά από το Λύκειο Ελληνίδων του έδωσαν λουλούδια. Λίγο μετά τις 10, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης, όπου παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία προεξάχοντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμονος. Εν συνεχεία κατευθύνθηκε στο Ιερό της Ξάνθης, όπου κατέθεσε στεφάνι, ενώ γύρω στις 12.30 το πρωί της Κυριακής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακολούθησε την παρέλαση σχολείων, συλλόγων και στρατιωτικών τμήματων που πραγματοποιήθηκε ενώπιον του. Καπάνες, πρόεδρες, φωνήστε σύγκορμοι τη χώρα. Φτιτή κλείνατε βλαβικά το χώνι στο σύμβολο του έθνους, στο σύμβολο της ελευθερίας. Μαζί με τη σημαία χαιρετήστε τους αθάνατους, τα λαμπρά παλικάρια που έπεσαν για την Ελλάδα και υποκλήθηκε σε όσους πολέμησαν για αυτήν. Το σύμβολο του έθνους και της φυλής, το σύμβολο της ελευθερίας, περνά αυτή τη στιγμή από μπροστά μας. Πίσω της ακολουθούν τα πεζοπόρα τμήματα, οι πρωτομάστορες της νίκης. Το δαφνό στεφανωμένο πεζικό μας, οι θρυλικοί μαύρους σκουφιδές. Τιμούμε σήμερα με την εθνική έξαρση που της ταιριάζει την επέτειο απελευθέρωσης της Ξάνθης στις 4 Οκτωβρίου 1919. Το δίδαγμα από την επέτειο αυτή είναι ιστορικός πολύτιμο αλλά και πολύ σήμαντο. Και τούτο διότι αποδεικνύει δίχως καμία δυνατότητα αμφισβήτησης πρώτον την αυθεντική ελληνικότητα της Ξάνθης και της Θράκης. Ελληνικότητα της οποίας η αφετηρία χάνεται στα βάθη των αιώνων. Δεύτερον, τις δυνατότητες που έχουμε οι Έλληνες για να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας όταν συνδυάζουμε αρμονικά τη διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις. Και τρίτον, την τεράστια δημιουργική δύναμη που αντλούμε εμείς οι Έλληνες όταν ενωμένοι πέρα και έξω από οποιασδήποτε διαφορές υπερασπιζόμαστε τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. Τιμή σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και έπεσαν για να είναι σήμερα και πάντα ελεύθεροι και ελληνικοί, η Ξάνθη και η Θράκη. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Με θλίψη και οδύνη βλέπουμε κάθε μέρα βασικές ανθρώπινες αξίες, δημοκρατία, ειρήνη, ευημερία να καταπατώνται είτε από πολιταρχικά καθεστώτα, είτε ακόμα και από τους νεοφιλελεύθερους κανόνες των αδιφάγων αγορών. Ο ελληνισμός πώς μπορεί να διεκτηρήσει κεκτημένα σε αυτό το αντίξω και δύσκολο διεθνές περιβάλλον? Ο ελληνισμός στις τελευταίες εκλογές, στη στηρητική του πλειοψηφία, έκανε μια μεγάλη επιλογή. Να μείνει μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και στην Ευρωζώνη και να αγωνιστεί με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς για να βρει Ευρώπη τις αρχές και τις αξίες με βάση τις οποίες ξεκίνησε. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι αρχές και οι αξίες είναι οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής δημοκρατίας, είναι ο άνθρωπος, είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Όλοι βλέπουμε τώρα, μέσα από αυτό το δράμα της προσφυγιάς, το δράμα του πολέμου, ότι το κέντρο βάρους της Ευρώπης δεν βρίσκεται στο νόμισμα και την οικονομία, αλλά στον άνθρωπο. Μαζί με όλους τους λαούς λοιπόν, στον δρόμο αυτό που χαράξαμε και στον οποίο θα μείνουμε αταλάντευτοι, θα αγωνιστούμε για να ξαναγυρίσει η Ευρώπη εκεί που της ταιριάζει. Τιμούμε σήμερα με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας που στέλνει ένα ιδιαίτερο μήνυμα την 96η επέτειο από την ενσωμάτωση της Ξάνθης στον Εθνικό Κορμό. Η ιστορία, η αδιάκοπη ελληνική πορεία
εδώ και 2.500 τουλάχιστον χρόνια αυτού του τόπου, οδηγεί στο σήμερα, ένα σήμερα που διαμορφώνεται υπό δύσκολες συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον. Η Ελλάδα, προσανατολισμένη στην Ευρώπη, πρέπει να δει μπροστά. Η Ξάνθη, η περιφέρειά μας, έχουν όλες εκείνες τις δυνατότητες να έχουν μια δυναμική πορεία, εάν προσβλέψει τους ανθρώπους της, αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Πρέπει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, που έχισαν το αίμα τους για να φτάσουμε ως τα σήμερα. Και αυτοί, όπως και άλλοι προγονείς μας, πρέπει να μας οδηγούν.